Έχω την εντύπωση ότι με αυτό το νομοσχέδιο και με όσα έχουν ακουστεί εδώ μέσα, αν ζούσε ο Χριστός τώρα, όχι εκείνο το φραγγέλιο που είχε πάρει, γιατί η εμπορευματοποίηση των πάντων εδώ μέσα δεν έχει αφήσει αλόβητο το Χριστό. Και δεν μιλάω για κυραλιφές μόνο. Θα είχε πάρει ένα φραγγέλιο και νομίζω ότι θα είχε αφήσει άθικτη μόνο την πτέρυγα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μόνο αυτή θα είχε αφήσει. Είναι η μόνη που αγαπάει το λαό εμπράκτος. Και όχι με κουβέντες. Όχι γιατί συμφωνεί. Αλλά γιατί όταν λέει τη λέξη σύντροφος την εννοεί. Δεν την έχει κάνει Instagramική προϋπόθεση. Όπως την έχετε κάνει οι υπόλοιποι. Εγώ σήμερα για να σας μιλήσω, επειδή πολλά τσιτάτα ακούγονται εδώ μέσα, θα αρχίσω με Σεφέρη και θα τελειώσω με Στάλιν. Το λέω και προειδοποιώ για όποιον θέλει σκοτεινή να φύγει από εδώ μέσα. Το λέω και προειδοποιώ. Και θα αρχίσω λέγοντας ότι δεν χρειάζεται καμία άλλη κριτική παρά μόνο η πραγματικότητα. Πήρατε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το κάνατε κυριολεκτικά κουρέλι. Και το κάνατε εμπράκτος. Αν θέλετε να αλλάξετε κάτι από το Σύνταγμα, κάνοντας έτσι ματσαραγκές και ελιγμούς και τάχα μου δείτε είναι συνταγματικό και δεν είναι, ας αλλάζετε το άρθρο σε ένα Σύνταγμα που υπάρχει μία μοναδική επαγγελματική κατηγορία, την οποία κατοχυρώνεται συνταγματικά τα δικαιώματά της να μην φορολογείται παρά μόνο εθελοντικός. Και είναι οι εφοπλιστές. Και πείτε μου, σε μια χώρα ναυτική, σε μια χώρα με τόσα πλοία, σε μια χώρα με ελληνικές σημαίες, σε μια χώρα που έχετε γεμίσει σάλια να μιλάτε για τους εφοπλιστές, που έχετε κρατική σχολή εμποροπλιάχων, μεγάλη, σπουδαία, να έρχονται και ξένοι να σπουδάζουν, να κυβερνήσουν τα καινούργια καράβια. Πού την έχετε καλέ, κρυμμένη, πού στον κόρακα την έχετε, πού την έχουν οι εφοπλιστές. Θα πεις ότι έχουμε αφήσει το ταμείο να πεινάει οι εφοπλιστές. Σιγά μην νοιάζονταν και η σχολή. Ανθρώπους των θηριωδών αυτών τάνκερ, για τα οποία χύνονται ποτέ μη αίματος. Όχι, έχετε κατοχυρώσει τους εφοπλιστές, τους αφήσετε τις θέσεις τους. Σιγά μην κάνετε αναθεώρηση αυτού του άρθρου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν μου λέτε, μια και λέω για εφοπλιστές. Και εσείς έρχεστε και μου λέτε για δικαιώματα. Πηγαίνετε στις ναυτιλιακές εταιρείες. Το λένε οι φοιτητές εδώ, θα τα καταθέσω εγώ τα πιλάδια, δεν έχει νόημα. Μόνο οι φοιτητές τα λένε. Οι φοιτητές που σκέφτονται. Πηγαίνετε και δείτε στις ναυτιλιακές εταιρείες, υπάρχουν πάρα πολλοί απόφοιτοι ναυτιλιακών σπουδών από τα κρατικά ιδρύματα και υπάρχουν και των ιδιωτικών σχολών. Όλοι μαζί συμπούρβουλοι, ξέρετε πώς δουλεύουνε, υπάλληλοι γραφείου. Και ξέρετε γιατί δουλεύουν οι υπάλληλοι γραφείου, γιατί είναι φτηνότερος ο μισθός. Τα πουλάκια μου που θα συνδέσετε τώρα ξαφνικά τα αναβαθμισμένα πανεπιστήμια με κάτι ψωροδεκάδες εκατομμύρια με την πραγματικότητα. Αυτό είναι η απόδειξη του τι σημαίνει ιδιωτικοποιημένη παιδεία. Πάσης φύσεως και μορφής, κρατικείται και ιδιωτική. Αυτό είναι ακριβώς που διευκρινίζει ποια τάξη κυβερνάει και ποια τάξη επιβάλλει. Τι είστε εσείς, νεόπλουτοι της μάθησης και τροπεούχοι του άδειου λόγου. Δεν τα λέει κομμουνιστής. Τα λέει χαρτογιακάς, διπλωμάτης, αστός και νομπελίστας. Τα λέει ο Σεφέρης στις δοκιμές. Σας το διαβάζω, μπας και ανακαλύψετε ότι τιμή δεν έχει και χαρά στον που την έχει και λέει ο λαός και εντύμως αποσύρεται το νομοσχέδιο. Και ανοίξετε μια ευρεία δεκαετή συζήτηση τι παιδεία έχει ανάγκη και θέλει αυτός ο τόπος. Δεκαετή, χωρίς κέρδος. Μόνο για τον κόσμο, μόνο για το λαό, μόνο για τα παιδιά του, μόνο για τους εργαζόμενους, μόνο για τους φιλότιμους, μόνο για αυτούς που μπορούν και δεν μπορούν να κοιτάξουν τα γράμματα. Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις και από τους πιο υψηλούς πόθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου. Και επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνάμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον βοηθάει να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του, ό,τι λέει το Κουγκουέστο στο πρόγραμμά του, και μια κακή παιδεία, εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευτομορφωμένους και τους νεόπλουτους της μάθησης που έχουν την ίδια κύβδηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος. Και το λέει μιλώντας για τον αγράμματο και αυτοεκπαιδευτέντα Μακρυγιάννη ο Σεφέρης. Και λέει παρακάτω, αν ο Μακρυγιάννης μάθανε γράμματα εκείνη την εποχή, θα έπρεπε να τα κρατήσει πολύ, φοβούμαι για τον εαυτό του. Γιατί την παιδεία την κρατούσαν στα χέρια τους οι τροπεούχοι του άδειου λόγου. Σε αυτούς παραδίδεται την παιδεία. Σε κανέναν άλλον. Στους τροπεούχους του άδειου λόγου. Πήρατε το Σύνταγμα και έρχεστε εδώ με επιχειρήματα να πείσετε τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν στα κολέγια και θα μου πείτε εμένα ότι την εποχή του Instagram και των influencers το παιδί θα έχει να διαλέξει ανάμεσα στο ΕΚΠΑ, στο ΑΠΘ και στο Τζον Χόπκινς Φαλήρου ή στο Χάρβαρντ Αγίας Παρασκευής ή στο Γέιλ Σούρμενον. Μου κάνετε πλάκα σε μένα και σε όλο τον ελληνικό λαό. Μου λέτε ότι είσαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με ποιους είσαστε? Εσείς οι χριστιανοί. Οι χριστιανίζοντες. Με τους χριστιανούς της Ουκρανίας. Με τους χριστιανούς της Ρωσίας. Που σφάζονται αυτή τη στιγμή. Και που τους πληρώνουμε. Και που πάει και επίσκεψη ο πρωθυπουργός να την είναι εδώ μέσα. Που είναι και χαρβαρδιανός. Και πρέπει να είναι εδώ μέσα. Στο πιο κέριο νομοσχέδιο. Είσαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Για δεν είσαστε στην Παλαιστίνη, μωρέ. Γιατί δεν δίνετε λεφτά στην Παλαιστίνη? Γιατί δεν είσαστε στη Βηθλεέμ που τη βομβαρδίζουνε? Γιατί δεν είσαστε εκεί που πεθαίνουν τα παιδιά? Γιατί δεν είναι Ελληνόπουλα? Εκείνη η γενοκτονία δεν μετράει? Μετράνε αν εμείς έχουμε υπογεννητικότητα εδώ? Για καλώς σκεφτείτε, σε ποιο κόσμο θέλετε να φέρετε ποια παιδιά? Με ποια παιδεία εκπαιδευμένα? Να κοιτάνε με βάση τη φίρμα. Κάνατε τα πανεπιστήμια φίρμα. Τρία ονόματα κρατήστε. Είναι εκείνες οι κακομοίρες οι γυναίκες. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μαγκίλ από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Η κυρία Γκέι από το Χάρβαρντ. Και η κυρία Κόρνμπλουθ από το MIT. Η μία μάλιστα είναι και Εβραία. Το τι την κυνηγήσανε τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην καταστροφή της Παλαιστίνης δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τις διώξανε και τις τρεις. Επειδή οι φοιτητές τους αντέδρασαν με εκδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και υπέρ της γενοκτονίας. Την ώρα που πηγαίνει ο πρωθυπουργός στο Ζελένσκι, γκρεμίζαν οι Αζέροι με λεφτά και αέρια το κοινοβούλιο στο Στεπάνακέρτ, το αρμένικο. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά εκεί που είμαι. Αυτή η Ευρώπη, την οποία ακολουθείτε όλοι και τα ευρωπαϊκά πρότυπα δήθεν που λέτε, είναι η Ευρώπη που έκανε κομματάκια τα Βαλκάνια. Κομματάκια. Τα έκανε κομματάκια. Εθνοκαθαρμένα, ελεγχόμενα κρατήδια. Σε αυτά τώρα, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τσίπα, θέλετε να κάνετε ενοποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Να το ενοποιήσετε εμπορευματικά. Τα τέλεια. Πρώτα τους φάζουμε, τους κόβουμε. 25 χρόνια είναι από τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. 25 χρόνια. Υπάρχει Αδόλφος πιλότος, ο οποίος παράτησε το αεροπλάνο και κατέφυγε κάτω γιατί καταλάβαινε τι βομβάρδιζε στη Γιουγκοσλαβία. Και υπάρχει και Αδόλφος πιλότος, με καλή εκπαίδευση γερμανική, που τον έχετε ανερυθρίαστα, στην 115 πτέρυγα μάχης των Χανίων, σε εικόνα τον Ναζί, τον πιλότο. Γιατί ήταν, λέει, πολύ ικανός πιλότος. Δηλαδή θέλετε έναν πολύ καλό, ικανό πιλότο από τη σχολή των Ναζί. Για πρότυπο. Παιδεία δεν είναι και αυτή? 115 πτέρυγα μάχης. Αν δεν την κατεβάσετε αυτή τη φωτογραφία τώρα, το νομοσχέδιό σας θα τρέμει. Κλείνω με το Στάλιν. Τα λέει όλα. Γιατί φέρατε το νομοσχέδιο, τι θέλετε να το κάνετε και ποιος είναι ο σκοπός σας. Η εκπαίδευση είναι ένα όπλο, λέει ο Στάλιν. Οι συνέπειες του οποίου εξαρτώνται από το ποιος τα κρατά στα χέρια του και προς ποιον το έχει στραμμένο. Είναι όπλο σας και το στρέφετε εναντίον μας. Αν νομίζετε ότι μας βρείτε ακάλυπτους, είσαστε βαθιά νυχτωμένοι. Δεν πρόκειται ούτε να σκοτώσετε την παιδεία, ούτε να σκοτώσετε τα παιδιά μας, ούτε να μας εκμεταλλευτείτε. Υπάρχει λαός και θα σηκώσει κεφάλι. Θα το δείτε από αύριο το απόγευμα.